μπροστά στην εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί στη Ρόδο με εκατοντάδες μετανάστες να έχουν κατακλείσει το κέντρο του νησιού, το Υπουργείο Μετανάστευσης ξεκινά μεταγωγές. 150 από αυτούς αναμένεται να μεταφερθούν στα κέντρα υποδοχής στην Κο και τη Λέρο, με τις αυξήσεις πάντως και άλλων μεταναστών να συνεχίζονται στο νησί των Υποτών. Μετά από τη δημοσιοποίηση του θέματος, έχει αρχίσει η αποσυμφόρηση του νησιού. Εισακουστήκαν οι προτροπές μας να ανοίξουν οι Κο και η Λέρο, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Οι αφήξεις συνεχίζονται κανονικά. Την ίδια ώρα όμως οι τοπικές κοινωνίες στα άλλα νησιά αντιδρούν, με τον δήμαρχο της Κο να λέει όχι στη μεταφορά τους, μιλώντας στο Open. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η Κο όλα αυτά τα χρόνια σηκώνει ένα μεγάλο βάρος με την Λέρο, που έβαλε τις πλάτες για την ασφαλή διαχείριση του μεταναστευτικού. Όταν λοιπόν λένε τα υπεύθυνα χείλη ότι είναι γεμάτη η δομή, είναι γεμάτη, τέλος. Σύμφωνα με το λιμενικό, τους τελευταίους δύο μήνες οι αφίξεις στη Ρόδο αυξήθηκαν κατά 74%, στη Σάμο κατά 52%, ενώ μεγάλη αύξηση καταγράφεται και στη νότια μεταναστευτική οδό της Κρήτης κατά 73%. Οι συνεχώς αυξανόμενες ροές του τελευταίου διαστήματος προβληματίζουν και για το εάν η Τουρκία εφαρμόζει τα συμφωνηθέντα με την Ελλάδα για την αστυνόμευση των ακτών της για την αντιμετώπιση των δουλεμπόρων. Οι γείτονες, η Τουρκία, παρά τη συνεργασία που πρέπει να έχουμε σύμφωνα με τη δήλωση του 2016, πιστεύω ότι δεν τηρούν τίποτα από αυτά, απλώς εργαλειοποιούν το μεταναστευτικό και αφήνουν πολύ ελεύθερα από τα παράλια της Μικράς Ασίας να εισέρχονται παράτυποι μετανάστες. Στην Κρήτη οι μεταναστευτικές ροές παρουσιάζουν αύξηση κατά 472% σε σύγκριση με πέρσι. Η κατασκευή 48 ώρου προσωρινού κέντρου φιλοξενίας είναι μονόδρομος, με την Υφυπουργό Μετανάστευσης να ξεκαθαρίζει ότι δεν τίθεται ζήτημα κατασκευής νέας δομής στο νησί. Δεν έχουμε ανάγκη μια μόνιμη δομή ή δομές στην Κρήτη. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Οι χωροί αυτοί θα είναι περιφραγμένοι και οργανωμένοι ώστε να παραμένουν οι μετανάστες για 2 μέρες το πολύ. Να γίνεται ο έλεγχος ασφαλείας πριν μεταφερθούν στην κεντρική χώρα.